ιατρική εξελίσσεται και δεν σταματά να μας εκπλήσει, όπως ακριβώς και οι χειρουργοί στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, που πέτυχαν ένα ιστορικό επίτευγμα. Μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά νεφρό από χείρο σε ζώντα άνθρωπο και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μια σημαντική πρωτιά, καθώς ανάλογες μεταμοσχεύσεις έγιναν στο παρελθόν, αλλά σε ασθενείς που ήταν κλινικά νεκροί και εν τέλει απεβίωσαν. Ο νεφρός αναπτύχθηκε στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χείρου προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες απόρριψης του μοσχεύματος. Λήπτης, ο 62χρονος Ρικ Σλέιμαν, που αντέδρασε θετικά, αναρρώνει και αναμένεται να λάβει εξιτήριο. The kidney picked up immediately and started to make urine. When we saw the first urine output, everyone in the operating room burst in applause. Η τετράωρη επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου και όπως ο ίδιος ασθενής ανέφερε με ανακοίνωσή του, ήταν ο μόνος τρόπος για να δώσει ελπίδα όχι μόνο στον ίδιο αλλά και σε χιλιάδες άλλους που υποβάλλονται σε αποτυχημένα χειρουργία και πολύ ωραίες αιμοκαθάρσεις για να κρατηθούν στη ζωή. Today is the day we're going to remove his vascular. The kidney is able to completely control all his minerals, all his water balance. And there's no need for dialysis. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ομάδα των ιατρών, ο νεφρός λειτουργήσε πιο γρήγορα από ότι ένας ανθρώπινος και σχεδόν αμέσως η χαμηλή κρεατίνη, ένδειξη δυσλειτουργίας των νεφρών, επέστρεψε στα κανονικά επίπεδα. Το μεγάλο αυτό ιατρικό άλμα σηματοδοτεί ένα σημαντικό σταθμό στην αναζήτηση διαθέσιμων οργάνων για τους ασθενείς και ίσως η ξενομεταμόσχευση να είναι και η λύση στις μακρές λίστες αναμονής. We have so many patients waiting for a kidney transplant, the deceased donor list. And many of them will never reach the top of the list to actually get a kidney transplant. So this would add a lot of hope to these patients that will have alternatives in the near future. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή πάνω από 100.000 άνθρωποι περιμένουν τη σειρά τους, αλλά μόνο 20.000 μεταμοσχεύσεις νεφρού είναι διαθέσιμες ετησίως.